Είναι το γλέντι του Πάνου Μιχαλόπουλου. Καήκαμε! Καήκατε! Δεν βλέπεις, καίγομαι ολόκληρο. Δεν σας έχουμε συνηθίσει, δεν σας βλέπουμε συνήθως. Εγώ ή βγαίνω ή δεν βγαίνω. Πώς το καιρό έχετε να βγείτε? Μια εβδομάδα. Πώς το λένε αυτό? Και δεν ξέρω και να το κρατάω κιόλας. Λέγεται κλαρινοτροπέτο. Πολύ χέφι σήμερα, κύριε Μιχαλόπουλε. Θέλετε? Δεν έχω πιει, δεν πίνω, δεν καπνίζω. Ο γνωστός ηθοποιός διασκέδασε με την ψυχή του το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν στο Σαλούν Oriental. Μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές της σειράς, η ώρα η καλή. Δύο χορεύτριες φρόντισαν αυτή η βραδιά να μείνει αξέχαστη για τον Πάνο Μιχαλόπουλο. Και εκείνος με τη σειρά του δεν έχασε ευκαιρία. Εσείς, κύριε Πάνο Μιχαλόπουλε, είστε... Είμαι, λες, κύριο Πάνο Μιχαλόπουλο, στάλαμε 100 χρόνων και κάτω. Όλα σας λέω, κύριο Πάνο. Οκ, Πάνο. Ζητάω να είμαι καλά, ζητάω να είμαι υγιής και να μπορώ να χαρίζω στον κόσμο γέλιο ή δάκρυ. Δεν έχει σημασία. Εξαρτάται τι παίζεις, κωμωδία ή δράμα. Α, το προσωπικό! Λοιπόν, τη γυναίκα δεν την πήρα μαζί μου. Είμαι σόλο σήμερα. Σόλο τρεμέντο. Γιατί σόλο, πού είναι η γυναίκα? Είναι σπίτι. Είναι σπίτι και θα με περιμένει. Περιμένει, ναι. Καλή γυναίκα. Ναι, καλή. Αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος της γυναίκας. Όχι, καλά. μπορεί να πάει να διασκεδάσει. Εγώ τους είπα, πήγε να διασκεδάσει. Εγώ πάω με την παρέα μου, αυτή θα πάει με την δική της παρέα. Η γυναίκα σας τι θα πει άμα δει αυτά τα πλάνα με τις χορεύτριες εδώ? Για πόλε. Τι παίγεται τώρα? Είδες, ξεχνάω, αγόρι μου, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος. Ξεχνάει. Σου μίλησα για κάποια γυναίκα πριν. Ναι. Θα το πάρω πίσω. Γιατί? Δεν σας περιμένει η γυναίκα δηλαδή? Όχι. Μπορεί να μην καταφέραμε να μάθουμε τελικά εάν όντως μια γυναίκα τον περίμενε στο σπίτι. Ωστόσο βρήκαμε τον σεναριογράφο της σειράς, η ώρα η καλή, και μας αποκάλυψε τι θα γίνει με τις τηλεοπτικές γυναίκες του Πάνου Μιχαλόπουλου στο σίριαλ. Τον Πάνο Μιχαλόπουλο, γιατί δίνετε τόσες γυναίκες? Τώρα έρχεται μία και καλή, τώρα έρχεται μία. Μία έρχεται. Μία τώρα, αλλά πλάκα τα γαλόνια τα έχει. Τα έχει πλάκα τα γαλόνια. Βέβαια. Ρωτάρι. Άμα δεν πάρεις από το χώρο που κινείσαι γυναίκα, τι να πάρεις? Τοποθετούμε τον πλοίαρχο Στέφανο Φωτιάδη Ποινή, διοικητή πρώτης μοίρας φρεγατών. Το δωράκι μου, αγόρι. Στεφανάκου μου. Σε αυτή τη δουλειά μέτρησε το ότι όλοι μαζί προσπαθήσαμε να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ο παραγωγός μου, ο Γιάννης ο Καραγιάννης.